Προ το καλύτερο, αναθεωρεί τι προβλέψει για την ελληνική οικονομία η Τράπεζα τη Ελλάδο, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιεί για πιθανού κινδύνου. Πάμε στον Στέφανο Σίσκο που θα μα εξηγήσει, Στέφανο. Ακριβώ, Ματίνα, θετικά μηνύματα, αλλά και καμπανάκια για τι προοπτικέ τη ελληνική οικονομία το 2023 από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Όπω θα δούμε στην πρώτη μα κάρτα, βλέπει ανάπτυξη στο 2,2% για το 2023, πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωζώνη. Αισθητά καλύτερο από την προηγούμενη τη πρόβλεψη που ήταν στο 1,5%, βέβαια πολύ χαμηλότερα από το 5,9% του 2022. Βλέπει επίση να αποκλιμακώνεται το πληθωρισμό στο 4,4%, εκτιμώντα ότι σταδιακά θα περάσει πτώση των τιμών ενέργεια και στο γενικό δίκτυο. Επίση βλέπει πλεόνασμα στο 0,7% μετά από τρία συναπτά έτη ελλημάτων. Ωστόσο, τώρα χτυπάει και καμπανάκια και προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους στην ελληνική οικονομία. Μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η πολιτική αβεβαιότητα είναι ένα από του μεγαλύτερου κίνδυνου για τι προοπτικέ τη ελληνική οικονομία, η οποία μπορεί να προκύψει πώ? Από μια παραταταμένη εκλογική περίοδο, όπω σημειώνει η Τράπεζα τη Ελλάδο. Ένα υψηλότερο και επίμονο πληθωρισμό, αλλά και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων, η οποία μπορεί να προκύψει από την αύξηση των επιτοκίων. Είδαμε και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα από τι τράπεζε για να απορροφηθεί ένα μέρο των αυξήσεων. Τώρα, έχουμε να σου πω ότι συναγερμό στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλε χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου, σημαίνει μία επιστολή του Υπουργού Οικονομικών τη Γερμανία, του κυρίου Λίτνερ, ο οποίο προτείνει στην Κομισιόν κοινού κανόνε για το χρέο για όλε τι χώρε και προτείνει πολύ αυστηρά μέτρα για τι χώρε με υψηλό χρέο, όπω η Ελλάδα, για χώρε που έχουν χρέο πάνω από το 60% του ΑΕΠ τι προτείνει λοιπόν κάθε χρόνο αυτέ οι χώρε να μειώνουν κατά 1% το χρέο του. Αυτό σημαίνει πολύ αυστηρή δημοσιονομική πολιτική. Τώρα, μέτρων. την ώρα μάλιστα που είναι σε εξέλιξη συζήτηση, οι χώρε του Νότου ζητούν να κοιταχθεί ξεχωριστά mm -hmm. η κάθε χώρα και οι τη κάθε οικονομία. Mm -hmm. Μέχρι στιγμή η Κομισιόν ε, δεν συμφωνεί. Θα δούμε τώρα άγνωστο. Το πώ θα ε, συνεχίσει στο τέλο και να σου πω ότι υπάρχουν διαφωνίε για αυτή την πρόταση ακόμα και μέσα από την ίδια την Γερμανία. Συγκεκριμένα ο αντικαγκελάριο, ο κύριο Χάμπεκ, λέει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα και να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, να βγάζουμε κάποια κονδύλια από του κοινωνικού Μέσα στον κυβερνητικό συνασπισμό. Εγκριβώς. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ.